επιστρέφηκε για άλλη μία μέρα η Κύπρος. Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδης άνεμοι, το σκηνικό του καιρού. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έλειψαν και τα προβλήματα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Ενώ σε ισχύ παραμένει η κίτρινη προειδοποίηση. Το ρεπορτάζ έχει ο Ραφαήλ Αλεξίου. Έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και καταρακτώδεις βροχές έπληξαν για ακόμη μια μέρα ολόκληρο το νησί. Είχαμε βροχές και καταιγίδες κυρίως τα ορεινά, τα βορειοδυτικά και το εσωτερικό. Υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην Πάφο, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη δίνη των καιρικών φαινομένων βρέθηκαν σκαλοσχές σε υποανακαίνιση κτίριο, όπου λόγω των δυνατών ανέμων παρασύρθηκαν ευτυχώς χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό. Η έντονη βροχή και οι χαλαζοπτώσεις σε περιοχές των αυτοκινητοδρόμων Λευκοσίας, Λεμεσού και Λάρνακας Κοφίνου κατά το απόγευμα κατέστησαν το δόστρωμα ολισθηρό, με την ορατότητα ταυτόχρονα να είναι χαμηλή. Ως εκ τούτου, η αστυνομία επίφθηνε κάλεσμα για ακόμη μια φορά οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα. Σταδιακά όποτε τα φαινόμενα εξασθενούν, απόψε κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παραλία, ενώ αύριο και πάλι κάποιες αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα διαδεχθεί ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. 17 κιλά κάνουν.